Καλησπέρα σας αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνάντησή μας στην εκπομπή Ροδόσταγμα Θεϊκής Γνώσεως. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είμαστε στην Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως, μία Κυριακή δηλαδή πριν από την μεγάλη και δεσποτική εορτή της Γεννήσεως του Χριστού και το Ευαγγέλιο της Κυριακής είναι το πρώτο κεφάλαιο του Αποστόλου Ματθαίου, στίχη 1 έως 25. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 25. Μας αναφέρει δηλαδή για την γενεαλογία του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο Απόστολος Ματθαίος, αλλά και για τις αμφιβολίες που είχε ο Ιωσήφ για την σύλληψη της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι δεν μπορούσε να κατανοήσει ο Ιωσήφ το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, αλλά όμως επειδή ήταν καλός άνθρωπος και δίκαιος και σόφρον, τον φώτισε ο Θεός και κατάλαβε αυτό το απόρριτο μυστήριο. Όσο μπορούσε βέβαια, γιατί ως άνθρωποι ποτέ δεν μπορούμε να κατανοήσουμε απόλυτα τις ανεξιχνίαστες βουλές του Θεού. Στη σημερινή μας συνάντηση θα μελετήσουμε την ερμηνευτική απόδοση της περικοπής για να μην κουράσουμε με τα ονόματα γιατί αναφέρει μέσα όλα τα ονόματα των προπατόρων του Ιησού Χριστού, αρχίζοντας από τον Δαβίδ και τον Αβραάμ. Παρότι ο Αβραάμ ζούσε πριν τον Δαβίδ, όμως ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, επειδή το Ευαγγέλιό του απευθύνεται στους Ιουδαίους, στο Ευαγγέλιο τοποθετεί πρώτα τον Δαβίδ, Ιησού Χριστού, δηλαδή Ιού του Δαβίδ, Ιού του Αβραάμ. Βίβλος Γενέσεως του Ιησού Χριστού, που ο Χριστός ήταν απόγονος του Δαβίδ και ο Δαβίδ ήταν απόγονος του Αβραάμ. Διότι αυτοί οι δύο ήσαν οι μεγάλοι προφήτες και οι μεγαλύτεροι από τους προπάτορες των Ιουδαίων. Ο Αβραάμ γιατί ήταν ο γενάρχης των Ιουδαίων, ο πρώτος ας πούμε προπάτορας των Ιουδαίων, ο Αβραάμ, και ο Δαβίδ ήταν ο ένδοξος βασιλέας του κράτους του Ισραήλ, της αυτοκρατορίας της Ιουδαίας, Ας αρχίσουμε λοιπόν την ανάγνωση κατά Ματθέον, κεφάλαιο 1 στίχη 1 έως 25. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού του Δαβίδ, Ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ. Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού. Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ Φαρές δε εγέννησε τον Εσρόμ, Εσρόμ δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασόν, Ναασόν δε εγέννησε τον Σαλμών, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ, Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ, η Εσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ τον Βασιλέα. Δαβίδ δε ο Βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου. Ο Δαβίδ δηλαδή ο Βασιλέας γέννησε τον Σολομώντα από την γυναίκα του Ουρία, τη Βυρσαβεέ. Η Βυρσαβεέ ήταν αυτή η γυναίκα του στρατηγού του που την επεθύμησε σαρκικά ο Δαβίδ και έστειλε τον άντρα της στον πόλεμο για να σκοτωθεί για να μπορεί ελεύθερα να είναι με την γυναίκα του και να διαπράττει την αμαρτία. Αλλά όμως αργότερα ύστερα από έλεγχο που ασκήθηκε στο Δαβίδ από τον προφήτη Νάθαν, μετενόησε ο Δαβίδ και έγραψε τον πεντηκοστό ψαλμό «Ελέησόν με ο Θεός». Ο Δαβίδ λοιπόν ο βασιλέας με την γυναίκα του Ουρία γέννησε τον Σολομόντα ο Σολομώντας γέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ γέννησε τον Αβιά, ο Αβιά εγέννησε τον Ασά, Ασά δε εγένησε τον Ιωσαφάτ, Ιωσαφάτ δε εγένησε τον Ιωράμ, Ιωράμ δε εγένησε τον Οζίαν, Οζίας δε εγένησε τον Ιωάθαμ, Ιωάθαμ δε εγένησε τον Άχαζ, ο Άχαζ εγένησε τον Εζεκίαν, ο Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασί. Ο Μανασίς εγέννησε τον Αμών. Ο Αμών εγέννησε τον Ιωσία. Ο Ιωσίας εγέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς αυτού επί της Μετικεσίας Βαβυλώνος. Ο Ιωσίας δηλαδή γέννησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς του κατά την εποχή της εχμαλωσίας των Ιουδαίων στην Βαβυλώνα και από την αποδημία των αιχμαλώτων Ιουδαίων στην Βαβυλώνα ο Ιεχονίας γέννησε τον Σαλαθιήλ. Ο Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζοροβάβελ. Ο Ζοροβάβελ εγέννησε τον Αβιούδ. Ο Αβιούδ εγέννησε τον Ελιακίμ. Ο Ελιακίμ εγέννησε τον Αζόρ. Ο Αζόρ εγέννησε τον Σαδόκ. Ο Σαδόκ εγέννησε τον Αχίμ. Ο Αχίμ εγέννησε τον Ελιούδ. Ο Ελιούδ εγέννησε τον Ελεάζαρ. Ο Ελεάζαρ εγέννησε τον Ματθάν. Ο Ματθάν εγέννησε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ, τον μνήστορα, τον μνηστήρα της υπεραγίας Θεοτόκου, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό ότι η υπεραγία Θεοτόκος καταγόταν από το ίδιο γένος με τον Ιωσήφ τον μνήστορα. Γιατί κάποιοι θα διερωτηθούν, μα αυτοί θα πούν δεν είναι η γενεαλογία, η κατασάρκα γενεαλογία του Χριστού, αλλά του Ιωσήφ όχι είναι και της Θεοτόκου διότι οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να παντρεύονται μεταξύ τους δεύτερα ξαδέρφια, τρίτα ξαδέρφια κλπ για να μην αλλοιωθεί η γενεά τους. Όλες λοιπόν οι γενεές από τον Αβραάμ ως τον Δαβίδ είναι γενεές 14 και από τον Δαβίδ μέχρι την εχμαλωσία της Βαβυλώνας είναι πάλι γενεές 14 και από την εχμαλωσία της Βαβυλώνας ως το Χριστό είναι γενναίες 14. Του Κυρίου Ιησού Χριστού η γέννηση έγινε με τον εξή τρόπο. Αφού αραβωνιάστηκε η μητέρα του η Μαρία με τον Ιωσήφ, προτού καν να συζήσουν ως σύζυγοι, βρέθηκε η Θεοτόκος έγκυος από το Πνεύμα το Άγιο και ο Ιωσήφ ο μνηστήρας της επειδή ήταν δίκαιος, και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει δημόσια, θέλησε να την χωρίσει μυστικά. Δεν ήθελε να την διαπομπεύσει, δηλαδή να την εκθέσει δημόσια και να την παραδώσει στις αρχές, διότι στο Ισραήλ μια γυναίκα όταν είχε παιδί χωρίς άντρα έπρεπε να λιθοβοληθεί μαζί με το παιδί της. Επειδή λοιπόν ο Ιωσήφ ήταν δίκαιος άνθρωπος και σόφρον, δεν ήθελε να να εκθέσει τη Θεοτόκο και να την παραδώσει στις αρχές για να την λιθοβολήσουν, γι' αυτό και σκέφτηκε να την χωρίσει και να την διώξει στα κρυφά. Και ενώ λοιπόν είχε αυτά στο νου του ο Ιωσήφ, ιδού ένας άγγελος του Κυρίου, του παρουσιάστηκε στο όνειρό του λέγοντας «Ιωσήφ, ιέ ε του Δαβίδ, απόγονε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις στο σπίτι σου την Μαριάμ, την γυναίκα, την μνηστή σου δηλαδή, διότι αυτό που έχει γεννηθεί μέσα της είναι από το Πνεύμα το Άγιο και θα γεννήσει Υιό και θα τον ονομάσεις Ιησού. Ιησούς στα ελληνικά σημαίνει σωτήρ και προέρχεται από το ρήμα Ιαχά που σημαίνει σώζω, γιατί Αυτός θα σώσει τον λαό Του από τις αμαρτίες Τους». Και όλα αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί, να επαληθευτεί αυτό που είπε με το πνεύμα του Θεού ο προφήτης Ισαΐας λέγοντας «Να, η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει ιό και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ» που σημαίνει στα ελληνικά «Ο Θεός είναι μαζί μας». Αφού σηκώθηκε λοιπόν ο Ιωσήφ από τον ύπνο, έκανε υπακοή. Έκανε όπως ακριβώς τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου, και πήρε μαζί του την μνηστή του και δεν την γνώρισε σαν γυναίκα του, μέχρι που εκείνη γέννησε τον Ιώτης τον Πρωτότοκο και τον ονόμασε Ιησού. Και φυσικά ούτε και μετά την γνώρισε σαν σύζυγο, δεν είχαν σαρκικές σχέσεις με τον Ιωσήφ, γι' αυτό λοιπόν η Θεοτόκος λέγεται Αϊπάρθενος, που σημαίνει πάντα Παρθένος. Πριν από την γέννηση του Χριστού Παρθένος, κατά την ώρα της γέννησης παρθένος και μετά την γέννηση πάλι παρθένος έμεινε. Δεν διεφθάρει, δεν χάλασε η παρθενία της Θεοτόκου. Ακούσαμε το κατασάρκα γενεαλογικό δένδρο του Χριστού, το οποίο αποτελείται και από μεγάλες λαμπρές μορφές. Μορφές που μας φωτίζουν με την αγιότητά τους. Τέτοια μορφή υπήρξε ο προστάτης του Χριστού και της Παρθένου, ο δίκαιος Ιωσήφ είναι ο άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης. Εφαρμόζει τον νόμο του Θεού όπως τον διδάχθηκε από τους προφήτες. Ανύποπτος βρίσκεται μπροστά σε ένα γεγονός που ούτε το είχε φανταστεί. Κατά το φαινόμενο τον απάτησε. Σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να την απολύσει, να την διώξει δηλαδή και να την λιθοβολήσει την Μαρία. Αυτό ακριβώς απαιτούσε η δικαιοσύνη του νόμου. Για τον ενάρετο όμω Ιωσήφ αυτό δεν ήταν λύση. Η αγάπη που είναι πάνω από την δικαιοσύνη έπρεπε να βρει τρόπο να την καλύψει την Θεοτόκο και τον βρήκε. Σκέφτηκε να την απολύσει κρυφά για να μην πάθει τίποτα. Τελικά επενέβη ο ουρανός και έδωσε ουράνια λύση. Αποκάλυψε την αθωότητα και την αγνότητα της Παρθένου. Πόσοι από εμά θα δίναμε την λύση του Ιωσήφ. Δυστυχώς οι περισσότεροι στεκόμαστε με το μαχαίρι στο χέρι για να δικάσουμε και να καταδικάσουμε τους αδελφούς μας. Είτε φταίνε είτε δεν φταίνε. Η επίοικια μας είναι άγνωστη γιατί άγνωστη μας είναι και η πτώση μας. Αν νιώθαμε την αμαρτωλότητά μας δεν θα καταδικάζαμε κανέναν αδελφό μας. Ας δείχνουμε λοιπόν κι εμείς επίοικια στους συνανθρώπους μας. Με την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού στη γη, η προσδοκία των εθνών εκπληρώθηκε. Η προσδοκία και η αναμονή είναι από τις πιο συνηθισμένες καταστάσεις στη ζωή μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βρέθηκε στην ανάγκη να περιμένει. Όταν περιμένουμε κάτι μεγάλο και δύσκολο, τότε η αναμονή μας παίρνει τη μορφή της αγωνίας. Τέτοια υπήρξε και η αναμονή της πριν από το Χριστό ανθρωπότητας, περιμένοντας τον Μεσσία του κόσμου για να τους σώσει, να τους σώσει από τα δεσμά του εχθρού και από την αμαρτία. Η υπόσχεση ότι θα ερχόταν ο Μεσσίας για να σώσει τον κόσμο, μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων, είχε δοθεί από τον ίδιο τον Θεό στον Αβάμ και την Εύα. Η προσδοκία αυτή του ερχομού του Μεσσία είχε μεταδοθεί σε όλους τους λαούς της γης. Ο κάθε λαός τη διαμόρφωσε ανάλογα με το πολιτιστικό και θρησκευτικό του επίπεδο. Όλοι οι λαοί μέσα στις φιλοσοφίες τους, στις μυθολογίες τους και στις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις μιλούσαν για τον ερχομό του Μεσσία που θα τους λύτρωνε από τα δεινά της ζωής. Αυτοί όμως που περιέγραψαν με ιστορική ακρίβεια τον ερχομό του Χριστού ήσαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ισαΐας, 800 χρόνια π.Χ. Χριστού, προφήτευσε με ακρίβεια Ευαγγελιστού το γεγονός της γέννησης του Χριστού. Ο Ισαΐας έγραψε με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τι ακριβώς θα συμβεί στη ζωή του Χριστού. Ότι η Παρθένος θα συλλάβει χωρίς την επενέργεια του ανδρός, για τα πάθη του Χριστού, τον νότον μου έδωκα εις μαστίγωσιν και τα λοιπά, όλα αυτά, οι προφητείες για το πάθος του Χριστού, όλα αυτά τα διατύπωσε όλα ο Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού. Γι' αυτό και από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο προφήτης Ισαΐας ονομάζεται και ως ο πέμπτος Ευαγγελιστής. Μεταξύ των άλλων που είπε ο προφήτης Ισαΐας είναι κατά εξής ότι ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη και σκιά θανάτου, είδε φως μέγα, και το όνομα αυτού κληθήσεται Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμόν ο Θεός. Και πράγματι, με ο Θεός, ο Θεός ήρθε μαζί μας, η προσδοκία των εθνών εκπληρώθηκε, το φως του κόσμου, ο Χριστός, ήρθε στη γη. Δέχθηκε, όπως μας λέει το σημερινό Ευαγγέλιο, να πάρει την ανθρώπινη φύση από γενεαλογικό δένδρο που είχε μέσα του και πολύ εμαρτωλούς ανθρώπους. Πάρα πολλοί από τους προγόνους του Χριστού ήταν βυθισμένοι στην αμαρτία και την ανηθικότητα και έτσι λοιπόν μας έδειξε ο Χριστός ότι θέλει να τους σώσει όλους. Ο Χριστός δεν ήρθε από κάποια γενεά Αγίων ή καθαρών σαφώς υπήρχαν και Άγιοι στη γενεαλογία του Χριστού αλλά υπήρξαν και πάρα πολλοί οι οποίοι ήσαν ανήθικοι και με αυτό μας δείχνει ότι ήρθε ο Χριστός για να σώσει και αυτούς. Διότι όταν πήγε στον Άδη τη Μεγάλη Παρασκευή και κήρυξε για 33 ώρες, όλοι αυτοί τον άκουσαν τον Χριστό και πίστεψαν και συναναστήθηκαν μαζί του την ημέρα της Αναστάσεως. Και βλέπετε ότι η ανηθικότητα είχε εισχωρήσει ακόμα και στους προγόνους του Χριστού. Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει την πάσα αλήθεια. Πολλοί από αυτούς που αναφέρονται στην Αγία Γραφή έπεσαν σε μεγάλες αμαρτίες. Αλλά όμως η Αγία Γραφή μας τα αναφέρει όλα ξεκάθαρα. Και εδώ φαίνεται η αυθεντικότητα της Αγίας Γραφής γιατί αν όπως ισχυρίζονται οι δωδεκαθεϊστές και οι αιρετικοί ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ψεύτικο κατασκεύασμα θα τα παρουσίαζε τότε όλα Πάρα πολύ ωραία, εξοραϊσμένα, ωραία και καλά. Όμως δεν είναι έτσι. Μας παρουσιάζει την πάσα αλήθεια για να μας δείξει ότι ακόμα και στους προγόνους του Χριστού είχε εισχωρήσει η αμαρτία. Για να καταλάβουμε σε τι πνευματικό σκότος βρισκόταν ο προ-Χριστού κόσμος και την ανάγκη που υπήρχε για να έρθει ο Χριστός να σαρκωθεί για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Βέβαια δεν θα σωθούν όλοι γιατί δεν θέλουν όλοι να σωθούν. Ο Χριστός δεν αξαναγκάζει κανέναν δια της βίας να σωθεί. Από το άλλο μέρος, η άσπορη και υπερφυσική σύλληψη και γέννηση του Χριστού από την Παρθένο δείχνει ότι ο Χριστός είναι υπεράνω φιλών και διακρίσεων. Είναι εξίσου λυτρωτής όλων των ανθρώπων, των φτωχών, των πλούσιων, των ένδοξων, των άδοξων, των μορφωμένων, των αγραμμάτων, ο Χριστός δεν κάνει καμία διάκριση. Η γέννηση του Χριστού που αποτελεί την βάση της λύτρωσής μας πραγματοποιήθηκε κι όμως υπάρχουν ακόμη εκατομμύρια άνθρωποι ανάμεσά μας που την αγνοούν την γέννηση του Χριστού ή τη γιορτάζουν μόνο τυπικά και επιφανειακά με φαγοπότια, με βιτρίνες, με κάρτες, με δέντρα, με δώρα, με φωτάκια και άλλα παρόμοια, χωρίς ουσία. Δηλαδή ο κόσμος γιορτάζει Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Έχει επικεντρωθεί ο κόσμος στον στολισμό των σπιτιών, στον στολισμό των δένδρων, που στην ουσία δεν είναι και ορθόδοξα τα δένδρα, όλα αυτά είναι παπικά. Και έχει αφήσει το στολισμό της ψυχής και έχει δώσει το βάρος στο περιτύλιγμα, αλλά την ουσία που είναι η ψυχή δεν την λογαριάζει. Τα Χριστούγεννα όμως δεν είναι μόνο μέρες ανάπαυσης και συμβατικών εκδηλώσεων, αλλά είναι μέρες βαθιάς, εσωτερικής και οντολογικής αναγέννησης. Όποιος δεν ζήσει τα Χριστούγεννα με αναγέννηση, δεν θα καταλάβει ποτέ του Χριστού μας τη Θεία Γέννηση. Καλή πορεία λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί προς την Βιθλεέμ της καρδιάς μας και μακάρι να γεννηθεί μέσα μας στην καρδιά μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός και να μας αναγεννήσει από τη φθορά της αμαρτίας. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει πρώτα να καθαριστούμε από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Διότι ο Θεός δεν αναπαύεται σε καρδιές βρώμικες. Όμως εδώ είναι το μεγαλείο Του, εδώ είναι η κένωσή Του. Ενώ είμαστε παναμαρτωλοί και ρυπαροί, αν Του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας, θα έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Μόνο αν Του ανοίξουμε, δεν παραβιάζει αλλά σέβεται την ελευθερία που ο ίδιος μας έδωσε ως μέγιστο δώρο. Καλή πορεία προς τα Άγια Χριστούγεννα, εναγείο Πνεύματι. Στο σημείο αυτό άλλη μια εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλά Χριστούγεννα, εναγείο Πνεύματι και μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε, εν Κυρίω πάντοτε.